Κατηγορίες συμμαθητών, The Sequel, το Τσόλι. Το Τσόλι είχε την κορμάρα, τη φατσάρα και την υφάρα χιλίων καρδιναλίων που τόσο έχουμε αγαπήσει και μισεί ταυτόχρονα στο ελληνικό μουνί. Η εν λόγω κοπελιά ήταν αρκετά ανεπτυγμένη για την ηλικία της και πάντα είχε και θα έχει το στυλάκι «Είμαι ωραία και το ξέρω». Τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα έσκαγε στην τάξη νισταγμένη επειδή είχε πάει βαρελάδικο το προηγούμενο βράδυ και στο σχολείο μιλούσε μόνο με την κουλπαρέα στην οποία κατήχε ηγετική θέση. Τα είχε πάντα με μεγαλύτερο εξωσχολικό συνήθως φαντάρο, από τον οποίο λάμβανε γύρω στα 40 SMS αναδιδακτική ώρα και μάλιστα αυτά τα κολομηνύματα του Nokia 3310 με ταρκουδάκια από παρενθέσεις και αγγείλες, τιμάστηκα κι αυτή ρε πούστη. Φορούσε τζιν τις μέρες που είχαμε γυμναστική και ή έπαιρνε απουσία με υφάκι δεν με νοιάζει, ή φορούσε φόρμα μέσα από το τζιν και άλλαζε στο διάλειμμα. Οι μόνες φόρμες που φορούσε για πάρτι της ήταν αυτές που έγραφαν ατάκες στον goal όπως too hot ή work it. Όπου και να καταλήξει μετά το σχολείο, το Τσόλι θα παραμένει σκλάβα της προσοχής που λαμβάνει από τον περίγυρο. Τρανό παράδειγμα αυτής της ψύχωσης ήταν τα καλοκαιρινά μπουγέλα. Επειδή στα μπουγέλα οι μπάκουροι απλά διασκέδαζαν χωρίς να τις δίνουν την πρέπουσα σημασία, το Τσόλι έσκαγε με άσπρο τοπάκι και μαύρο σουτιέν από μέσα και όλο τυχαίως περιφερόταν κοντά στις βρύσες τόσο ώστε όταν τη βρέξουν να το παίξει θυγμένη και να πει «Τε μαλάκα με έβρεξε». Ο Σούπερμαν. Ο τύπος που αν τον πετύχαινε στα αριθμάκια όταν χωριζόντουσαν οι ομάδες στη γυμναστική, η ομάδα σου θα κέρδιζε για 8.000 πόντους, ανεξαρτήτως αθλήματος. Ο αθληταράς της τάξης όχι μόνο είχε σώμα 22χρονου μπιλτερά στα 15, αλλά είχε και το έμφυτο ταλέντο να το χρησιμοποιεί. Στο μπάσκετ ήταν ο μόνος στο σχολείο που κάρφωνε, στο βόλεϊ έκανε τους πάντες insta-kill με τα καρφιά του. Και στην μπάλα μπορούσε να τριπλάρει όλη την αντίπαλη ομάδα μέσα σε τηλεφωνικό θάλαμο. Συνήθως κυκλοφορούσε με φόρμα φύλλα με κουμπατά μπατζάκια ή μπασκετική μπλε electric βερμούδα και από κάτω Uber High Tech σπορτεξάκι με διαστημική αερόσολα. Ο Σούπερμαν ήταν πάντα μέτριος μαθητής και ήσυχο παιδάκι, κυρίως επειδή χρειαζόταν να βγάλει βαθμό ίσα-ίσα για να περάσει τεφά. Μετά το σχόλασμα είχε να πάει σε 14 προπονήσεις που κρατούσαν μέχρι το βράδυ, αφού ο πατέρας του φυσικά τον είχε γράψει σε εισάριθμους αθλητικούς συλλόγους γιατί το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα. Ως αποτέλεσμα, πολλοί Σούπερμαν ή Σούπερμαν ή Σούπερμαν, τέλος πάντων, είχαν μονίμως ένα μίζερο ύφος που καθρέφτιζε τα κομματιασμένα όνειρα τους να γίνουν δικηγόροι ή αρχιτέκτονες. Ο Φιλενάδας. Ο μισητός θηλυπρεπής τύπος που έκανε παρέα μόνο με κορίτσια σε όλο το γυμνάσιο Λύκειο. Επειδή έκανε παρέα μόνο με γυναίκες, ήξερε τα κουτσομπολιά των πάντων. Το κορυφαίο ήταν ότι του εμπιστευόσουν και εσύ τα δικά σου μυστικά, παρόλο που 5 λεπτά πριν σου είχε αραδιάσει όλες τις βρώμες του σχολείου. Πρώτα έπρεπε βέβαια να σου δώσει την άδεια να του μιλήσεις, γιατί τις πιο πολλές φορές έπαιρναν ύφος μπλαζέ ανωτερότητα σε φάση «Πες γρήγορα αυτό που θες και φύγε», λες και ήταν η μουνάρα του σχολείου. Πάντα σε έκανα να απορείς αν είναι τελικά πούστης ή όχι. Ακόμα και τώρα να τον πετύχεις στον δρόμο, πάλι το ίδιο θα αναρωτιέσαι. Και απάντηση είναι ναι. Ναι. Και κάποιοι είναι απλά πούστιδες. Η βυζιά. Δεν ήταν η πιο ωραία της τάξης, δεν ήταν καν στις 5 πρώτες. Απλά τύχαινε να έχει τα μεγαλύτερα βυζιά και στο γυμνάσιο, φίλε, αυτό είναι που μετράει. Η βυζιά της περισσότερες φορές ήταν και λίγο ζουμπουρλούδα και αυτό το mini complex με τα κιλά της την έκανε λίγο πιο πρόθυμη προς τον αντρικό πληθυσμό. Δεν ήταν πουταναριό η κοπέλα προς Θεού, αλλά σίγουρα ήταν πιο εύκολη από το μέσο όρο. Τα έφτιαχνε με διαφορετικό αγόρι τουλάχιστον 2 φορές το μήνα και φρόντιζε να το διαφημίζει σαφέστατα με μαρκαδόρο στο θρανίο της. Και ψήσον λουφουέ. Η βασιλεία της βυζιά λήγει συνήθως γύρω στη Δευτέρα Λυκείου, όταν τα αγόρια σταματάνε να εκτιμούν μόνο τα βυζιά στις γυναίκες, οπότε αρχίζουν να παρατηρούν ότι είναι και λίγο μπαζάκι. Παρά τα όποια ελαττώματά της, είναι κατά βάθος καλή κοπέλα και μιλάει φιλικά στην κουλπαρέα αλλά και στα φυτά. Τουλάχιστον μία φορά στα σχολικά σου χρόνια, η βυζιά θα σε πάρει κατά μέρος και θα σου εκμυστηρευτεί όλα τα γκομενικά της. Αυτό θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα μια μέρα που γυρνάτε από το σχολείο παρέα, κοντοστέκεσαι κάτω από το σπίτι σου για ψηλή κουβέντα, αυτή αρχίζει τον μπουρουμπούρου, αλλά εσύ βιάζεσαι να ανέβεις πάνω επειδή κατουργέσαι από την τρίτη ώρα. Η μάγισσα. Είναι το κορίτσι φάντασμα. Πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά μια μέρα που είσαι 22 χρονών και θυμάσαι τα σχολικά σου χρόνια, ξαφνικά η εικόνα της πετιέται στο μυαλό σου ξεκάθαρα. Η πιο διακριτική και ταυτόχρονα η πιο creepy παρουσία σε όλο το σχολείο, η μάγισσα καθόταν στην τρίτη σειρά στο παράθυρο και δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν. Είχε look γκοθούς ή χίπισσας, με μαύρο μαλλί με μια άσπρη αντάβια la rogue, και φορούσε μακριές φούστες, μπλούζες tie-dye και ένα ανεξήγητο κρεμαστό με ταγιόν. Προφανώς δεν αντάλλαξες ποτέ κουβέντα μαζί της, αλλά μια με δύο φορές που ξεχάστηκες και την κοίταξες λίγο παραπάνω, αυτή γύρισε και σου έριξε ένα βλέμμα γεμάτο κατάρες που μετέτρεψε τη σπονδυλική σου στήλη σε πάγο. Είναι η μόνη κατηγορία συμμαθητή που όλοι νομίζουν πως μόνο η τάξη τους είχε, ενώ στην πραγματικότητα την είχαν όλοι. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να ήταν και η ίδια κοπέλα σε όλα τα σχολεία. Απλά εμφανιζόταν παντού ταυτόχρονα ως αστρική προβολή. Θα μπορούσα να πω περισσότερα για αυτή την κόμενα, αλλά φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή με βλέπει μέσα από τη σφαίρα που έχει στον πύργο του Άιζενγκαρντ. Μην κοιτάξετε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πίσω σας.